ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਨਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸੂੜੇ ਭੰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਓਏ ਵੱਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਯਾਹਰਾ। Λοιπόν, λίγο διαφορετικό βίντεο σήμερα. Εσύ ρώτησες κάποιες ερωτήσεις, εγώ θα σας απαντήσω. Δεν έχω δηλαδή κάποιο θέμα να σου αναπτύξω. Όπως βλέπεις, ή μάλλον πώς να βλέπεις, πού να ξέρεις. Ενώ στο προηγούμενο βίντεο με είδες να φεύγω από την Αθήνα, τώρα είμαι πάλι στην Αθήνα. Με. Και ξαναφεύγω αύριο. Λοιπόν, ερωτησούλες. Άκου τι έγινε τώρα. Αυτά τα βίντεο εδώ, πέρα από το ότι ήθελα να μοιραστώ κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, να τα βγάλω από μέσα μου, τα χρησιμοποιώ και σαν απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που μου κάνουν συχνά διάφοροι άνθρωποι. Μου λένε, ξέρω εγώ, ποια είναι η γνώμη σου για εκείνο, ποια είναι η γνώμη σου για το άλλο. Και τους λέω, δείτε αυτό το βίντεο και θα μάθετε τη γνώμη μου. Τώρα, αυτό που δεν είχα υπολογίσει όμως είναι ότι τώρα ξεκίνησαν σιγά σιγά να έρχονται ερωτήσεις άλλου είδους. Άρχισαν να έρχονται ερωτήσεις για όλο αυτό εδώ, για όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, αφού ήρθαν από εδώ, ήρθαν από εκεί, ήρθαν από παραπέρα, ας τις απαντήσω για αυτές ένα βίντεο, να τις έχω εδώ. Γιατί μάλλον θα χρειαστεί αυτό το βίντεο. Οπότε, πρώτη ερώτηση είναι τι αυτοκίνητο έχω. Έχω ένα Polo, Volkswagen, 1400 πετρέλαιο. Είναι αυτό που βλέπεις εδώ. Πολύ καλό αυτοκινητάκι για τα χρήματα που έχει και για τα χρήματα που μπορούσα εγώ να διαθέσω. Είναι πολύ, πολύ καλό αυτοκίνητο, πολύ βολικό, βγάζω άπειρα χιλιόμετρα. Σχετικά λίγα χρήματα. Για το γεγονός, επειδή είμαι πολύ συχνά στην Εθνική Οδό Αθήνα Λαμία, νιώθω μια ασφάλεια, να σου πω την αλήθεια, μικρή. Οπότε ναι, ένα Polo. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό. Τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ δηλαδή. Οπότε να ξεκινήσουμε από την κάμερα. Χρησιμοποιώ μια Action Cam. Δοκίμασα με το κινητό μου. Το βίντεο από το κινητό είναι αξιοπρεπές, αλλά επειδή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, χρειαζόμουν σταθεροποίηση εικόνας και το κινητό δεν έκανε καλή δουλειά σε αυτό. Η Action Cam λοιπόν που έχω είναι η... Κοίτα να δεις ρε μαλάκα. Είναι αυτή που βλέπεις εδώ, είναι μία Sony. Το μοντέλο το βλέπεις. Στάθηκα πολύ τυχερός σε αυτή την αγορά, γιατί ενώ η τιμή της ήταν γύρω στα 350 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν έδινα για αυτή τη δουλειά, έσκασε μια προφορά στα 235-250, πολύ πολύ χαμηλότερη τιμή και την άρπαξα αμέσως. Νομίζω ότι όπως βλέπεις κάνει πολύ καλή δουλειά, κάνει τρομερή δουλειά στη σταθεροποίηση της εικόνας, δηλαδή σε μερικούς δρόμους δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται και δεν το πίστευα όταν είδα. Εν τω μεταξύ πήγαινα επίτηδες από δρόμους έτσι περίεργους για να δω τι θα κάνει. Την έχω στηρίξει σε μια βάση με ένα suction cup, μια βεντούζα στο Barbreeze. Στέκεται πολύ καλά στη θέση της και ναι, κάνει καταπληκτική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Η εικόνα είναι μια χαρά, το μειονέκτημά της είναι ο χαμηλός φωτισμός, παράγει αρκετό θόρυβο, αλλά ήξερα τι παίρνω και δεν με ενδιέφερε κιόλας, δηλαδή βράδυ βίντεο δεν θα χρειαστώ. Ναι, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ως τώρα δηλαδή δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Για ήχο. Ο ήχος της είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Θα κάνω ένα τεστάκι να δεις τι εννοώ. Απλά πιάνει πάρα πολύ θόρυβο. Ειδικά άμα ανοίξω παράθυρο, ναι, δεν ακούς τίποτα. Και θέλει περισσότερη δουλειά όταν επεξεργάζομαι τον ήχο. Οπότε έψαξα να δω τι άλλες επιλογές έχω. Και βρήκα ένα δημοσιογραφικό. Είναι αυτός που βλέπεις. Είναι το Zoom H1. Η τιμή του είναι γύρω στα 100 ευρώ αν θυμάμαι καλά, αλλά στη δική μου περίπτωση μου το έκανε δώρο ο αδερφός μου, οπότε μια χαρά μας έκατσε, μη μιλάς καθόλου. Αυτό γράφει πάρα πολύ ωραία, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι το κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο, αλλά γράφει ήχο από όλες τις κατευθύνσεις και πιάνει, μιλάμε μέχρι και μυρμήγκια να ξύνονται ρε παιδί μου, τα πιάνει τα πάντα. Οπότε πήγα και του έβαλα μια ψήρα, είναι αυτή εδώ. Μάλλον την έχεις προσέξει, ας πούμε, σε κάποιο βίντεο. Η ψήρα είναι της Boya. Θα βρω το μοντέλο και θα το γράψω, θα σου δείξω ποιο είναι. Θα έχω links και στην περιγραφή. Δεν θα είναι affiliate links, απλά links θα είναι, απλά για να τα δεις, αν θες. Τι άλλο.
επειδή η απόσταση, βλέπεις, είναι κοντά, μπορώ και απομονώνω άπειρα διάφορα γύρω-γύρω. Δηλαδή, στην ουσία γράφω φωνή, πιάνει θόρυβο όπως ακούς, αλλά μετά με λίγο επεξεργασία, πολύ λίγο επεξεργασία, μπορώ και τον απομονώνω όσο μπορώ. Δεν θέλω να τον απομονώνω και πάρα πολύ, για να ακούγεται φυσικός ο ήχος. Δεν είμαι και τεχνικός ήχο, τα αυτιά μου εμπιστεύομαι. Εντάξει, προσπαθώ ρε παιδί μου να ακούγεται αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει κανένας κανένα τέτοιο πρόβλημα μέχρι τώρα, δεν έχω ακούσει δηλαδή κάποιο παράπονο. Οπότε λέω μια χαρά. Αυτό το μικρόφωνο είχε 15 ευρώ, 20 ευρώ, κάτι τέτοιο. Το μόνο μειονέκτημα αυτού του μικροφόνου είναι ότι είχε ένα καλώδιο 10 μέτρα. Δεν ξέρω γιατί είχε τόσο μεγάλο καλώδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη χρήση του, γιατί μπορεί να θέλουν τόσο μεγάλο καλώδιο, αλλά το έκοψα, πήρα το κολλητηράκι μου, το μόνωσα και μέχρι τώρα φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά. Αυτό είναι το hardware, αυτοκίνητο, κάμερα, μικρόφωνο και συσκευή ηχογράφησης. Αυτά, το έχω βολευτεί πάρα πολύ το αυτό το setup, το χάγχος βασικά, γιατί έλεγα τώρα κάμερες και εκείνα και τα άλλα, να τα απλώσω, να τα κάνω, να τα φτιάξω, θα μου παίρνει ένα σκασμό ώρα. Το πολύ ωραίο όμως είναι ότι όλα αυτά που σου λέω χωράνε εδώ μέσα, σε αυτό το πραγματάκι, το οποίο απλά έχω πάντα μαζί μου. Έχω πάρει και μια δεύτερη μπαταρία για την κάμερα, πολύ φθηνές γενικά. Η συσκευή ηχογράφησης παίρνει απλές μπαταρίες, δεν χρειάζεται κάτι, έχω επαναφορτιζόμενες και όλα μια χαρά. SD cards χρησιμοποιώ για και τα δύο αυτά, και η κάμερα και η συσκευή ηχογράφησης χρησιμοποιούν SD cards. Πολύ ωραία, βολικά. Μπαίνω δηλαδή μέσα στο αυτοκίνητο, κουμπώνω την κάμερα, βάζω το μικρόφωνο, πατάω REC και γράφω και είμαι έτοιμος. Καλά, να σου πω δηλαδή, στην αρχή είχα και εγώ τα θεματάκια μου, δηλαδή μέχρι να εξοικειωθώ ρε παιδί μου όλα αυτά, μία ξέχναγα να φορτίσω την κάμερα, μία ξέχναγα να αδειάσω την κάρτα από τη συσκευή ηχογράφηση, μία το ένα, μία το άλλο. Έκανα 2-3 βίντεο που γυρνούσα και ναι. Βασικά ένα βίντεο, μάλλον θα το έχεις δει που τα σκάτωσα, στη μέση δηλαδή, ξέχασα να συνδέσω το μικρόφωνο και το συνέχισα από το σπίτι. Α, εντάξει, μωρέ, αυτά συμβαίνουν, δεν είναι τώρα ότι κάνουμε και καμιά υπερπαραγωγή, οπότε ναι, όλα καλά. Software χρησιμοποιώ το ScreenFlow, ένα app για το Mac, πάρα πολύ απλό, είναι ένα app το οποίο χρησιμοποιείς για να κάνεις recording την οθόνη σου για tutorials και τέτοια πράγματα. Με το που καταγράψεις αυτό που θες, μετά σε πηγαίνεις σε ένα πάναπλο editor, πολύ απλό editor, και με έχει βολέψει πάρα πολύ, είναι γρήγορο, είναι ωραίο, είναι πολύ φτηνό. Το χρησιμοποιώ για το CSS Igniter για να φτιάχνω κάποια βίντεο που χρειάζομαι, οπότε το αξιοποιώ και για εδώ, για αυτή τη δουλειά. Δεν ήθελα να μπλέξω με Premiere και τέτοια πράγματα, γιατί έχω μια εξοικείωση με το Premiere και ξέρω ότι θα βάζα χέρι και σε άλλα πράγματα, θα προσπαθούσα να, δηλαδή, να βελτιώσω ή να διορθώσω διάφορα και θα είχα ένα χρόνο. Οπότε, καλά, δεν είμαι και expert, απλά ξέρω τι μου γίνεται εκεί μέσα. Αλλά ξέρω ότι αν έμπαινα σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα μου έπαιρνε άπειρες ώρες. Όλο αυτό εδώ πέρα γίνεται γιατί μου παίρνει λίγο χρόνο. Οπότε ναι, το γεγονός ότι έχω ένα timeline, μπορώ να και κόβω, ράβω, συγχρονίζω τον ήχο εύκολα και έχει και τίτλους για τα βιντεάκια στη εισαγωγή, είναι όλα όσα χρειάζομαι. Για επεξεργασία ήχου τώρα χρησιμοποιώ το Audacity, είναι ένα δωρεάν application, μάλλον το ξέρεις. Έχει ακριβώς αυτά που χρειάζομαι για να πειράξω λίγο, να διορθώσω λίγο το θόρυβο και τα levels και όλα αυτά. Αν και προσέχω κατά την εγγραφή, ας πούμε, τα levels, να μην ξεφεύγω, οπότε θέλει τίποτα, ελάχιστες διορθώσεις και είναι ok. Η διαδικασία που ακολουθώ είναι ρίχνω τα βίντεο μέσα στο timeline, συγχρονίζω τον ήχο της κάμερας με τον ήχο της συσκευής ηχογράφησης, μου παίρνει 5 δευτερόλεπτα να το κάνω αυτό, συνήθως είναι 2 μεγάλα βίντεο που γράφω, ένα όταν πηγαίνω και ένα όταν έρχομαι. Ναι, αυτό είναι και σου λέω, η διαδικασία συνολικά να καταγράψω βίντεο, να το επεξεργαστώ και να το έχω έτοιμο για upload μου παίρνει maximum 3 ώρες. Το upload μου παίρνει λίγο, αν και έχω βρει τώρα μια πατέντα, ας πούμε, το βάζω το βράδυ να ανεβαίνει, γιατί, εντάξει, upload ταχύτητες ακόμα είναι χαμηλές, αλλά ναι, δεν με απασχολεί. Το rendering το κάνω στο MacBook Air που έχω, 20 λεπτά βίντεο το βγάζει σε μια ώρα, που δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα γίνεται και πιο γρήγορα σε πιο σύγχρονους υπολογιστές, αλλά και πάλι, και αυτό το κάνω σε φάση που δεν έχω κάτι να κάνω, οπότε δεν το καταλαβαίνω, το βάζω να κάνει το rendering και πηγαίνω να κάνω κάτι άλλο.
Βίντεο για τις εισαγωγές με ρωτήσανε πού βρίσκω. Βρίσκω, προσπαθώ να βρω βίντεο στα οποία δεν έχουν κάποια copyrights ή αν έχουν κάποιο copyright. Το YouTube λέει ότι κοίταξε να δεις το clip που έχεις χρησιμοποιήσει. Έχει copyright, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Απλά ίσως εμφανιστούν διαφημίσεις από αυτόν που διαχειρίζεται τα δικαιώματα. Κάτι τέτοιο δεν με απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι να μην μπλέξω, να μην χρειαστεί να κατεβάσω βίντεο. Εκεί προσέχω. Το ίδιο κάνω και με τη μουσική. Ψάχνω να βρω Creative Commons ή Public Domain ή Free Tracks, ας πούμε, για τα βίντεο. Μέχρι τώρα όλα καλά. Είναι λίγο δύσκολο να βρω υλικό για τις εισαγωγές, αλλά έχω βρει αρκετό. Γιατί πρώτα βγάζω το concept που θέλω να βγάλω, βγάζω δηλαδή τους διαλόγους ή σκέφτομαι αυτό που θέλω να πω για να κολλάει, ρε παιδί μου, με το υπόλοιπο βίντεο και μετά ψάχνω να βρω σκηνές από κάπου. Εντάξει, δεν είναι ότι τρελαίνομαι κιόλας. Πολύ γρήγορα, σε 15 λεπτά συνήθως έχω βρει ένα βίντεο, έχω βρει τη σκηνή που θέλω, την έχω απομονώσει, έχω κουμπώσει πάνω τους υπότιτλους και ναι, αυτά. Γενικά αυτό το άγχος είχα. Και σκεφτόμουν τώρα, ναι, άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία για να αποφύγεις το γράψιμο στο blog και σου πάρει περισσότερο, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αλλά τελικά, πραγματικά μου παίρνει λιγότερο. Δεν το έχω με το γράψιμο και κάθομαι εκεί και χάνομαι με τις ώρες. Οπότε αυτό εδώ πέρα κυλάει. Συμβαίνουν πράγματα συνέχεια και ναι, κάνω ένα sprint και το βγάζω. Ναι, και τώρα πάμε σε κάτι άλλες ερωτήσεις έτσι πιο προσωπικές. Η πρώτη είναι πόσο χρονών είμαι. Είμαι 39 ετών. Το Φεβρουάριο έκλεισα τα 39. Η άλλη ερώτηση είναι γιατί φοράς πάντα καπέλο, γιατί μου αρέσει. Αυτή είναι η απάντηση. Το καλό το άφησα για το τέλος, όπου εμφανίστηκε κάποιος που δεν γνωρίζω. Και κάναμε φυσικά μια μεγάλη συζήτηση μετά, γιατί με ενδιέφερε. Γιατί εντάξει, ήταν καραφλιαστικό αυτό που έγινε. Ήρθε και με ρώτησε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Sorry κιόλας, μου λέει. Απλά ήθελα έτσι, έχω περιέργεια επειδή βλέπω τα βίντεο σου. Μου λέει, την πίνεις καθόλου? Γιατί σε ακούω έτσι κάπως. Αν ασχολούμαι με ναρκωτικά γενικώς. Αν βαριέσαι, αν έχεις βαρεθεί ήδη, αν έχεις πάρει τις απαντήσεις σου, η σύντομη απάντηση είναι όχι, είμαι μακριά από όλα αυτά. Το απάντησα, αλλά ήθελα μετά να μάθω από πού ξεκίνησε, πώς του βγήκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα το έβγαλε από τον τρόπο που μιλάω. Και ναι, κάπως ο τρόπος ομιλίας μου τον έκανε να φτάσει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να την πίνω. Τώρα, αν θες ένα δίλεπτο comment για όλο αυτό το έργο, δεν έχω κάτι να σου πω, δεν με ενδιαφέρει ποτέ όλο αυτό. Ως πολύ νέος έχω κάνει και εγώ τους πειραματισμούς μου. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ όλο αυτό. Γενικά δεν με ενδιαφέρει. Αν ασχολείσαι με όλα αυτά, δεν πρόκειται εγώ, ξέρω εγώ, να... Δηλαδή, αν σε αγαπώ, αν σε εκτιμώ, αν είσαι άνθρωπος στον κύκλο μου και σε θέλω κοντά μου, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να σε διώξει μακριά μου. Είναι προσωπικές αποφάσεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν αφορούν κανέναν. Το μόνο, με τους μόνους που έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα, είναι με αυτούς που αντί να έρθουν να μου πούνε, ξέρω εγώ, ότι... Να έρθουν να μου πούνε πάνω στη συζήτηση, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα και το κάνω γιατί τι βρίσκω με τους φίλους μου, ας πούμε, και την πίνουμε και μια χαρά. Έρχονται και μου δικαιολογούνται. Δεν μπορώ δικαιολογίες. Δηλαδή, έχω ακούσει διάφορα. Ότι με βοηθάει να ξεχνιέμαι, με βοηθάει να αφήνω τα προβλήματά μου στην άκρη. Να. Δεν ξέρω. Επειδή, ναι, πώς να σου το πω. Είχα κι εγώ, ας πούμε, τα προβλήματά μου γενικώς σε αυτόν τον κόσμο και έχω τα προβλήματά μου. Γενικά, η στάση μου απέναντι στα προβλήματα είναι ότι πρέπει να τα κοιτάς στα μάτια, να τα αντιμετωπίζεις για να λύνονται τα προβλήματα. Αν τα αφήνεις δίπλα. Μεγαλύτερα γίνονται, όχι μικρότερα. Ή δεν αλλάζουν, τέλος πάντων. Δεν έχω δει πρόβλημα να αλλάζει απλά αφήνοντάς το στην άκρη. Οπότε ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτές οι ιδεολογίες δεν ξέρω. Κάνε ό,τι γουστάρεις, όπως γουστάρεις, όπου γουστάρεις, όποιος γουστάρεις. Ας τις ιδεολογίες τώρα, δηλαδή, ας τις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά ναι, δεν ασχολούμαι με όλα αυτά. Καπνίζω πάρα πολύ. Καπνίζω 20 χρόνια. Το είχα κόψει 6 μήνες, δεν κατάφερα να το κρατήσω. Ενώ μέχρι και πριν λίγα χρόνια έλεγα ότι θα το κρατήσω το τσιγάρο γιατί μου αρέσει το τσιγάρο, πλέον για κάποιο λόγο, καλά είναι, πώς να σου πω, πρακτική λόγια, ας πούμε, μπορώ να πάρω τα πόδια μου μερικές φορές. Περνάει πάλι από το μυαλό μου να μπω σε αυτή τη διαδικασία να το κόψω. Πιστεύω ότι θα το προσπαθήσω και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα δούμε, θα δείξει. Τώρα, θα ήθελα να σου πω, επειδή έτσι σου λέω, με ενδιέφερε αυτή η ερώτηση, πώς κατέληξε ο τύπος στο συμπέρασμα ότι μπορεί να την πίνω. Είδα κάποια βίντεο δικά μου και κατάλαβα τι μπορεί να εννοεί.
Αν δεις σε κάποια βίντεο που γυρίζονται πρωί, γενικά δεν ανοίγω το στόμα μου όσο πρέπει, όσο μπορώ ή όσο θέλω για να μιλήσω. Το ανοίγω λίγο λιγότερο. Αλλά υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος πίσω από αυτό. Ο λόγος είναι ο εξής. Άκου να σου πω μια ιστορία μικρή. Πριν 8 χρόνια, ένα πρωί, εμένα στη Θεσσαλονίκη τότε, ξυπνάω και έχω ένα απόστημα εδώ τόσο. Την ίδια στιγμή που ξύπνησα, χτυπάει το τηλέφωνο από τη Λαμία, από τους δικούς μου, και μου λένε πρέπει να κατέβεις κάτω, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, άστα όλα όπως είναι και κατέβα κάτω. Οπότε εκείνη τη στιγμή στο μικρό μου καλάθι έχω δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι είμαι τούμπανο, έτσι, και στο άλλο ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει. Οπότε πρέπει να αποφασίσω με ποιο από τα δύο θα ασχοληθώ. Ένας πεθαίνει, εγώ με τούμπανο, μάλλον θα ασχοληθώ με αυτόν που πεθαίνει. Λέω και φεύγω. Τα μαζεύω και φεύγω για τη Λαμία. Να μην στα πολύ λόγο, περνάω μια εβδομάδα στη Λαμία, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα, νοσοκομεία, καρδιολόγους, εντατικές κτλ. Πέρασε αυτή η εβδομάδα, βγήκαμε όλοι σόι ευτυχώς, τις καπουλάραμε, επέστρεψα στη βάση μου στη Θεσσαλονίκη, την άλλη μέρα πήγα στον οδοντίατρο, ο οδοντίατρος φρίκαρε, μου λέει φύγε τράβα, βγάλε μια ακτινογραφία, βγάζω την ακτινογραφία, τη βλέπει, με στέλνει σε ένα γναθοχειρούργο, ο γναθοχειρούργος επίσης φρικάρει, γιατί πήγαμε παραλίγο να κάνουμε μια πολύ σοβαρή ζημιά, πάρα πολύ σοβαρή ζημιά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τόσο σοβαρή ζημιά από απόστημα. Μου κατεβάζει όλη την αριστερή μούρη σχεδόν εσωτερικά και μου την ξαναφτιάχνει. Το πρόβλημα λύθηκε, αλλά από τότε, και ίσως είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, δεν το συζήτησα εκτενώς, απλά στη δική μου περίπτωση το σχόλιο που μου έκανε είναι, μου λέει, να ξέρεις ότι όταν θα μένεις αμήλυτος για πολλές ώρες, ίσως το πρωί χρειαστεί λίγο περισσότερο ζέσταμα. Εκεί το όλο σύστημα για να δουλέψει και ίσως μιλάς κάπως, όπως και έγινε. Γενικά, όταν είμαι αμήλυτος πολλές ώρες, ρε παιδί μου, το στόμα μου δεν ανοίγει πλήρως. Θέλει πάλι ένα ζεσταματάκι, θέλει λίγες διατάσεις για να κάνει τα δικά του. Και αυτός είναι ο λόγος που μιλάω έτσι. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν περίμενα ότι κάποιος θα καθίσει να ασχοληθεί με ένα κάτι τέτοιο, να παρατηρήσει κάτι τέτοιο και να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Που εντάξει, αφού έγινε, είπα να δώσω μια τέτοια απάντηση. Αυτά είχα για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!